Απευθείας σύνδεση με Ουάσιγκτον, Μιχάλη Συγνατίου. Καλώς τον Μιχάλη, καλημέρα Μιχάλη μου. Καλημέρα Μιχάλη. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Έχουμε μπλέξει τώρα Μιχάλη με τη Μέση Ανατολή. Από ό,τι φαίνεται εκεί η υπόθεση γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη κάθε μέρα που περνάει. Φαντάζομαι ότι προβληματίζεται ενώτατα τις ΗΠΑ εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου. Υπάρχει μια μηχανία γενικώς και δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί η υπόθεση. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αλλά απόψε οι Αμερικανοί σε σύγκρουση αυτή μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Αλλαμενόμενο ήταν για μένα. Το State Department λοιπόν πήρε αναφανδόν τη θέση του εβραϊκού κράτους. Είναι πλήρης η ταύτιση με το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι πρέπει να σας πω είναι πάρα πολύ θυμωμένοι στο Λευκό Οίκο, στο State Department, ιδιαίτερα στο Πετάγωνο. Η προσβολή στον Υπουργό Άμυνας, συνάδελφοι, είναι άνευ προηγουμένου. Όπως μεταδώσαμε στο δελτίο, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ του τηλεφώνησε λεπτά πριν από την πρώτη επιχείρηση για να του το πει. Όχι να του το πει, για να του πει ότι θα κάνουμε μια επιχείρηση στο Λίβανο. Και όταν ο Υπουργός του ζήτησε εξηγήσεις, αυτός αρνήθηκε να του δώσει. Πρέπει να σας πω ότι. Αυτό πώς το δέχτηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βαγγέλη? Είναι προσβολή, όντως αυτό. Μεγάλη προσβολή. Είναι τεράστια προσβολή. Και είναι, πρέπει επίσης να σας πω ότι ο Λόιτ Όστιν, ο Υπουργός Άμυνας, είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, ευγενικός άνθρωπος, πρώην στρατηγός, υποστηριχτής του Ισραήλ. Βοήθησε σε πάρα πολλά πράγματα το εβραϊκό κράτος τους τελευταίους 10 μήνες. Αλλά είναι εξωφρενών και ήδη αγκύρωσε την επίσκεψή του στο Ισραήλ. Άρα λοιπόν η δυσάρεσκη γίνεται και πράξη. Θεώρησε ότι τον, δεν του έλεξε, λοιπόν, ότι δεν τον εμπιστευόταν, ότι για ποιο λόγο μπορεί να συμπεριφέρει. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν τους τελευταίους μήνες. Δεν έχουν εμπιστοσύνη σε κανένα Ισραηλινή. Και ούτε ακούνε. Αλλά το χειρότερο, Δημήτρη, είναι ότι δεν έχουν ούτε εμπιστοσύνη. Πέρα από το γεγονός ότι δεν ακούν κανένα. Όμως το State Department, όπως σας είπα, πήρε θέση υπέρ του, επαναμενόμενο επαναλαμβάνω, διότι πρόκειται για τη Χεζμολάχ, η οποία είναι στο μαύρο κατάλογο των Αμερικανών, του State Department, όλης της κυβέρνησης, στο μαύρο κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων. Και κάλεσε την οργάνωση να τερματίσει τις τρομοκρατικές επιθέσεις, υπονοώντας ότι αν συμβεί αυτό, θα σταματήσει και το Ισραήλ. Έχει ενδιαφέρον ο συλλογισμός του εκπροσώπου του State Department που ακούστηκε ως πρόταση στον ηγέτη της Χεζμπολάχ. Δήλωσε στην ενημέρωση, στη δημόσια ενημέρωση, ότι ο Ναζράλα θα μπορούσε να τερματίσει αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Ισραήλ. Και σας εγγυώμαι, είπε ο εκπρόσωπος του State Department, εάν το έκανε, θα επιμέναμε στο Ισραήλ πως είναι ανάγκη να διατηρηθεί ηρεμία και από τη δική του πλευρά. Αυτός πρέπει να συγκρατηθεί, εννοεί τον Ναζράλα, διότι δεν σταματά τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Πάντως δεν έκρυψε την ανησυχία του για την επέκταση του πολέμου και μέσα στο Λίβανο και εκτός του Λιβάνου. Είπε ο εκπρόσωπος ότι οι ΗΠΑ πιέζουν όλα τα μέρη να συμμορφωθούν και ζητούν να αποφευθεί κλιμάκωση της σύραξης, αλλά έχει σημασία ότι στο στάδιο που βρισκόμαστε ουδείς ακούει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα σε όλο αυτό έχει αποκαλυφθεί και κάτι, έχει αναδειχθεί και κάτι ακόμα. Ότι και σε αυτή την περίπτωση οι μυστικές υπηρεσίες, Μιχάλη, δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Και σαν, σαν να μπαίνουν πολλά τέτοια περιστατικά στο ίδιο τσουβάλι και στην απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ δεν είχαν καταλάβει κάτι. Ή δεν είχαν αντιδράσει σωστά. Ναι. Στην πρώτη εννοώ. Στην πρώτη, ναι. Τώρα εδώ οργανώνεται εδώ και καιρό, ίσως και χρόνια. Κάποιοι μια τεράστια επιχείρηση δολιοφθοράς με εταιρείες φαντάσματα, με διείσδυση. Τα λέει ο Γιάννης ο Παλιούρας εχθές και είναι περισσότερο και από θρίλερ κατασκοπευτικό και πάλι δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Κοίταξε, το θρίλερ το κατασκοπευτικό το κάνανε αυτή η πραγματικότητα. Βέβαια. Σας είπα και προχθές ότι το Ισραήλ έχει πάει σε ό,τι αφορά τις μυστικές υπηρεσίες και έχει πάει χρόνια μπροστά, αλλά έχει πάει και χρόνια πίσω. Τι εννοώ? Πήγε σε αυτό που ονομάζουν στις μυστικές υπηρεσίες στο human intelligence, δηλαδή πήγαν ξανά στους ανθρώπους. Έχουν φυτέψει ανθρώπους παντού. Δεν υπάρχει αφιβολία γι' αυτό. Έχουν εξαγοράσει, εκπαιδεύουν ανθρώπους από τα
παιδικά τους χρόνια να γίνονται Λιβανέζοι, να γίνονται Ιρανοί, με καταλαβαίνετε εννοώ, με νοοτροπία. Ναι, ναι. Και λοιπά. Αυτό που ξεκίνησε, όπως θυμάστε, από την Τεχεράνη, έτσι, ακόμα δεν μπορεί κανείς να λύσει αυτό το μυστήριο. Ρωτούμε συχνά τους Αμερικανούς εδώ και οι άνθρωποι, ξέρεις, μερικές φορές σηκώνουν και αυτοί τα χέρια στο ψηλά. Δεν μπορώ να απαντήσω. Τώρα, στην περίπτωση αυτή, έχουν φτιάξει, έχουν κατασκευάσει εταιρείες, δηλαδή οι Hezbollah. Θα φτάσουμε στο σημείο να επιβεβαιωθεί ότι αγόρασαν, από το Ισραήλ, συνάδελφοι. Mm-hmm. Τώρα, Μιχάλη, όλο αυτό πώς επηρεάζει την προεδρική εκλογή? Διότι εδώ ο πρόεδρος Biden ήλπιζε σε μια ειρηνευτική διαδικασία στο να τελειώσει όλο αυτό. Για να πάρει πόντους. Για να πάρει πόντους οπωσδήποτε, να το πιστωθεί τέλος πάντων και κατ' επέκταση η Κάμαλα Χάρις. Πώς την επηρεάζει την εκλογή τώρα? Τι βλέπεις? Λοιπόν, δυστυχώς, πρώτα απ' όλα, δυστυχώς ομολόγησε ο Λευκός Οίκος σε συζητήσεις με τους δημοσιογράφους ότι δεν βλέπουν φως σε ό,τι αφορά την καταβάψη του πυρός. Και δυστυχώς είπαν ότι ο πρόεδρος ο ίδιος δεν πιστεύει ότι επί προεδρίας του θα απελευθερωθούν οι όμηροι. Είναι τεράστια ομολογία αποτυχίας αυτή. Yeah, αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το ένα, το και το κρατάμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο ο άνθρωπος. Και αντιμετώπισε με ειλικρίνεια αυτή την υπόθεση των ομήρων ειδικά. Τώρα, περπατάνε σε τεντωμένο σκηνή και η Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρώτον, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουν από τη γραμμή υποστήριξης του Ισραήλ. Βεβαίως ο Ντόναλντ Τραμπ το χρησιμοποιεί περισσότερο από την Κάμαλα Χάρις. Αλλά κατά τη γνώμη μου, παρά την προσβολή, παρά την τεράστια προσβολή που έγινε στον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. Αλλάζουν στάση. Δεν παρά αλλάξουν στάση. Αλλάζουν στα χρωμένα. Στάση δεν τίποτα τώρα. Πώς θα το κάνουμε? Χειρότερο να αλλάξουν. Όπως σας είπα, εκπρόσωπος του State Department έκανε δημόσια δήλωση. Δεν είναι ότι δεν μας τα πει. Ναι, είναι δημόσια δήλωσή του. Μπορεί ο καθένας να τη δει στο βίντεο. Άρα ο Τραμπ θα παραμείνει και θα εντείνει την υποστήριξη προς το Ισραήλ και η Κάμαλα Χάρις θα συνεχίζει να υποστηρίζει. Μάλιστα, μάλιστα. Και με πολύ πολύ προσοχή, διότι αυτή τη στιγμή έχουν καταφέρει οι Δημοκρατικοί και έχουν πάρει την πλειοψηφία των εβραϊκών ψήφων. Ευχαριστούμε, Μιχάλη μου. Καλή μέρα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.